Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τη φύση του σύμπαντος, για τις αόρατες δυνάμεις που διέπουν την ύπαρξή μας? Τι θα συνέβαινε αν ο χώρος και ο χρόνος, δύο έννοιες που φαίνονται τόσο διαφορετικές και ξεχωριστές, είναι στην πραγματικότητα διαπλέξεις σε ένα τετραδιάστατο συνεχές γνωστό ως χώρος-χρόνος? Και τι συμβαίνει εάν αυτός ο χώρος-χρόνος δεν είναι επίπεδος αλλά καμπύλος, παραμορφωμένος από την παρουσία της μάζας και της ενέργειας? Καλώς ήλθατε στον συναρπαστικό κόσμο της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν και της καμπυλότητας του χώρου-χρόνου. Το 1915 ο Αλβέρτος Αϊνστάιν επαναστάτησε την κατανόησή μας για τη βαρύτητα με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας. Παρουσίασε μια ριζοσπαστική ιδέα. Η βαρύτητα δεν είναι μια δύναμη που μεταδίδεται από τον χώρο όπως πρότεινε ο Σερ Άιζακ Νιούτον, αλλά μια καμπύλωση του χώρου-χρόνου καθ' αυτή. Φανταστείτε το χώρο-χρόνο σαν ένα τεράστιο λάστιχο. Όταν τοποθετείτε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω του, όπως μια μπάλα για bowling, δημιουργεί ένα λακάκι. Αυτή η πυγμή είναι αυτό που αποκαλούμε καμπυλότητα του χώρου-χρόνου. Τώρα, αν ήταν να τρέξετε ένα μάρμαρο πάνω στο φύλλο, θα κύλιζε φυσικά προς την μπάλα του bowling, όχι λόγω κάποιας αόρατης δύναμης, αλλά λόγω του σχήματος του φύλλου καθ' αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι πώς λειτουργεί η βαρύτητα σύμφωνα με τη γενική σχετικότητα. Η καμπυλότητα του χώρου-χρόνου έχει βαθιές επιπτώσεις για την κατανόησή μας για το σύμπαν. Δεν πρόκειται απλώς για τη βαρύτητα. Αυτή η καμπυλότητα καθορίζει τις διαδρομές που ακολουθούν τα αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου του φωτός, καθώς ταξιδεύουν μέσα στο σύμπαν. Όταν το φως περνά κοντά σε ένα μαζικό αντικείμενο, η καμπύλωση του χώρου-χρόνου μπορεί να στραβώσει την πορεία του, κάνοντάς το να φαίνεται σαν να έρχεται από μια διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό είναι γνωστό ως ευθυγραμμική διάθλαση και είναι μία από τις βασικές προβλέψεις της θεωρίας του Άινστάιν. Μια άλλη συναρπαστική συνέπεια της καμπυλότητας του χώρου-χρόνου είναι η χρονική διάρκεια της βαρυτικής. Ο χρόνος αποδεικνύεται δεν τικάρει με τον ίδιο ρυθμό παντού. Όσο πιο ισχυρό το βαρυτικό πεδίο, τόσο πιο αργά διαρρέει ο χρόνος. Αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική πρόβλεψη, αλλά μια πραγματικά μετρήσιμη επίδραση. Στην πραγματικότητα, το σύστημα GPS που χρησιμοποιούν πολλοί από εμάς καθημερινά πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της διάρκειας του χρόνου, που προκαλείται από τη βαρύτητα της Γης για να διατηρήσει την ακριβιά της. Ίσως η πιο εξωτική επιπτώση της καμπύλωσης του χώρου-χρόνου είναι η ύπαρξη των μαύρων τρυπών. Αυτές είναι περιοχές του χώρου-χρόνου με τόσο ακραία καμπυλότητα που τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη βαρυτική τους έλξη. Οι τρύπες μαύρου δημιουργούνται όταν τα μαζικά αστέρια καταραίουν υπό τη δική τους βαρύτητα, δημιουργώντας μια ειδικότητα, ένα σημείο όπου η καμπυλότητα του χώρου-χρόνου γίνεται άπειρη. Επομένως, για να περιληπτικά, η καμπυλότητα του χώρου-χρόνου είναι ένας θεμελιώδης έννοιας στην κατανόηση της βαρύτητας και του σύμπαντος. Εξηγεί γιατί τα αντικείμενα κινούνται όπως κινούνται, γιατί το φως μπορεί να λυγίσει, γιατί ο χρόνος μπορεί να επιβραδύνει και γιατί υπάρχουν τρύπες μαύρου. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι εκδηλώσεις της ίδιας σκία underlying θοντικής αρχής. Η καμπυλότητα του χώρου-χρόνου που προκαλείται από τη μάζα και την ενέργεια. Αυτή είναι η εξαιρετική ομορφιά και δύναμη της γενικής σχετικότητας του Άινστάιν, μια θεωρία που συνεχίζει να διαμορφώνει την κατανόησή μας για το σύμπαν.